Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Δελτίο Εργατικών Ειδήσεων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με την ανασκόπηση των κυριότερων γεγονότων της εβδομάδας που μας πέρασε. Δύο οικοδόμοι σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσαν στην 5η μονάδα του ετμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Οι εργάτες εργάζονταν σε έργο που είχε αναλάβει εργολάβος σε μονάδα αποθείωσης. Βρίσκονταν μέσα σε καλάθι για την εκτέλεση εργασιών όταν από άγνωση μέχρι στιγμής αιτία βρέθηκαν στο κενό από περίπου 100 μέτρα ύψος με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό τους. Στο σημείο βρέθηκαν συνδικαλιστές από το Συνδικάτο Οικοδόμων Κοζάνης και το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας, απαιτώντας τη διαλεύκανση του νέου εργοδοτικού εγκλήματος. Συνάδελφοι, το νέο φρικτό εργοδοτικό έγκλημα στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σήμερα σε εργολαβία στον πύργο Ψήξεως στη μονάδα 5 με αποτέλεσμα το θάνατο δύο συναδέλφων μετά από πτώση από τα 100 μέτρα επιβεβαιώνει ότι για τα κέρδη της ΕΔΕ ΑΕ και οι εργολάβοι θυσιάζουν ζωές εργαζομένων. Η απολυνητοποίηση ήρθε να επιδεινώσει την κατάσταση αφού έχει συμβάλει σε εκπτώσεις στη συντήρηση, στην ανανέωση του εξοπλισμού. Μαζί με την εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα που στοιχίζει ζωές εργαζομένων. Πρέπει τώρα να σημάνει συναγερμό στους εργαζόμενους, να υπερασπιστούμε τις ζωές μας από αυτούς που μπροστά στα κέρδη τους δεν υπολογίζουν τις ζωές μας. Εκφράζουμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των συναδέλφων και θα παλέψουμε να είναι το τελευταίο αίμα εργατών που χύνεται στο δωμό του κέρδους. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί, μέλη του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ με αφορμή το εργατικό δυστύχημα στην Κοζάνη, λίγες μόνο μέρες μετά το πολύνοχρο δυστύχημα και στην Εύβοια. Κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησε την Τρίτη το απόγευμα το Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας ενάντια στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και τα εργασιακά για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου. Για ακόμη μία φορά, το Υπουργείο αρνείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση για το τι έχει απογίνει, για το τι έχουν απογίνει τα υπεραγνώστων ένσημα, που είναι πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και του Συνδικάτου μας, που είναι ένσημα. Ο ΕΦΚΑ έχει εισπράξει τις φορές και συνεχίζει να εισπράττει, αλλά δεν αποδόθηκαν ποτέ αυτά τα χρήματα στους συναδέλφους οικοδόμους. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, μετά από 10 χρόνια τεράστιας κρίσης, με αναδουλειά, που ακόμη και σήμερα η ανασφάλιστη εργασία οργιάζει. Η δουλειά τα Σαββατοκύριακα, η έλεγχη από το ΣΕΠΕ μηδαμινή, και φτάσαμε στο σημείο να ανεβαίνει ο οικοδόμος στο μαθαίρι στα 65 και στα 67 χρόνια. Γιατί αδυνατούμε να συμπληρώσουμε τις προϋποθέσεις που έχουν βάλει όλα αυτά τα χρόνια οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Εργαζόμενοι καθαρίστες στον Αλφαβήτα Βασιλόπουλο Χαλανδρίου απολύθηκε μετά από 15 χρόνια. Αυτό καταγγείλει ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας, μέλη του οποίου μαζί με φορείς περιοχής πραγματοποίησαν παρέμβαση το πρωί της Τετάρτης, απαιτώντας την επαναπρόσληψή της. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, καταναλωτές, σήμερα εδώ βρισκόμαστε ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας, ο Σύλλογος Γυναικών Χαλανδρίου, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Χαλανδρίου και απαιτούμε να πάρθει πίσω από όλους τους συναδέλφους σας που εργαζόμαστε καθαριότητα 15 χρόνια στο Βασιλόπουλο. Δυναμική παρέμβαση στο κατάστημα του Ομίλου Σκλαμπενέτη στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε το απόγευμα το Σωματείο Εργαζομένων στις επιχειρήσεις του Ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα, διεκδικώντας μέτρα προστασίας για τη ζωή των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Κυβέρνηση και εργοδοσία μας έχουν αποδείξει με τον πιο περίτερο τρόπο μέσα από τα πρωτόκολλά τους ότι μας θεωρούν αναλώσιμους. Σε εκατοντάδες εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτό το κατάστημα θα έπρεπε τουλάχιστον να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί και τα χρήματα διαθέτει και την τεχνογνωσία ούτως ώστε να προστατεύσει τη ζωή των εργαζόμενων και του λαού της περιοχής. Αντιθέτως, το μόνο που τους νοιάζει είναι να φουσκώνουν κι άλλο τα ταμεία τους μέσα στο σούπερ μάρκετ. Θρυνούμε ήδη δύο νεκρούς στο Σκλαβενίτη και ένα στο Μασούτι, φανελλαδικά, και συνεχίζουν στο ίδιο βιολί όλοι οι εργοδότες. Τώρα να πάρουν μέτρα πριν είναι αργά. Δεν θα δεχτούμε άλλο νεκρό συνάδελφο. Τους το κάνουμε καθαρό. Η σημερινή κινητοποίηση είναι στα πλαίσια των συνεχών δράσεων του Σωματείου ενάντια σε κυβέρνηση και εργοδοσία, στο γεγονός ότι δεν παίρνουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τη ζωή μας, για τις οικογένειές μας,
για ουσιαστικά μέτρα ώστε να δουλεύουμε με ασφάλεια και να μην κινδυνεύει η ζωή μας καθημερινά. Η σημερινή κινητοποίηση γίνεται στο συγκεκριμένο κατάστημα, στο οποίο πριν μία εβδομάδα είχαμε νεκρό συνάδελφο με αποκλειστική ευθύνη κυβέρνηση και εργοδοσίας. Και το λέμε αυτό γιατί η κυβέρνηση κάνει πλάτη στην εργοδοσία, γιατί τους επιτρέπει να μην παίρνουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Αποδείχτηκε στο συγκεκριμένο κατάστημα που είχαμε συρροή κρουσμάτων, ο αριθμός έφτασε τα 28 κρούσματα και η δραματική κατάληξη είναι να έχουμε ένα νεκρό συνάδελφο. Στη κατάληξη του τομοξιοστασίου της Ελευσίνας προχώρησε από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο Σωματείο Εργαζομένων Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας, στέλνοντας αγωνιστικό μήνυμα για την υπεράσπιση της υγείας των κατοίκων και των εργαζομένων της περιοχής. Και συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής, ενάντια στην απαράδεκτη απόφαση για τη μετατροπή του θριάσιου νοσοκομείου σε μία νόσου. Την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας απέτυχε σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής με την κινητοποίηση πραγματοποίησης στην Ελευσίνα το απόγευμα της Δευτέρας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας, με συγχωρείτε, στη Δυτική Αττική. Με πορεία στους δρόμους της πόλης, κατήγγειλαν τη μετατροπή του θριάσιου νοσοκομείου σε μια νόσου. Απέτυχαν την επαναλειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου, την ενίσχυσή του, όπως και των κέντρων υγείας της περιοχής, με μόνιμο προσωπικό και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας χωρίς αποζημιώσεις. Δώστε λεφτά για δωρεάν υγεία, μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία. Δώστε λεφτά για δωρεάν υγεία, μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία. Δεν θα κασταλεί, έβγαινει η πανδημία. Απαιτούμε να επαναλειτουργήσει το θριάσιο νοσοκομείο ως γενικό νοσοκομείο για να καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων και κατοίκων της Δυτικής Αττικής. Με τη μαζική συμμετοχή συνδικαλιστών από δεκάδες σωματεία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το απόγευμα η σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας για την προετοιμασία των συνδικάτων και των μαζικών φορέων απέναντι στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης και τον αγωνιστικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Να οργανώσουμε την πάλη όχι μόνο για αυτά απέναντι στο νέο αντεργατικό έκτρωμα, αλλά και για την προστασία της υγείας μας. Την προστασία της υγείας μας που αναφέραμε, ας πούμε, πριν. Απαιτείται επομένως εδώ και τώρα να οργανωθεί η μαζική αντίδραση όλων των εργαζομένων και στην περιοχή μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας, η μαζική διεκδίκηση κρίσιμων ετοιμάτων που πρέπει να βάλουμε στα συνδικάτα μας. Μπορούν και πρέπει να οργανωθούν άμεσα οι συνεδριάσεις, με όσες δυσκολίες έχει ακόμη περίοδος. Έχουμε τις υποδομές, το αποδεικνύουμε και σήμερα εδώ με αυτή την πρωτοβουλία, ότι τρόπος υπάρχει και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας παίρνοντας τα μέτρα και να υπάρχει συλλογική λειτουργία διαζώσης, όχι αυτό που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση, στα συνδικάτα. Αυτό για το οποίο μάθαμε να είναι τα συνδικάτα. Η φυσική συμμετοχή λοιπόν των ίδιων των μελών τους στη δράση, στη συζήτηση, λοιπόν, στη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων του κάθε συνδικάτου και στον προσανατολισμό του. Επομένως, να προχωρήσουμε αποφασιστικά το επόμενο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας και όρους μαζικής προπαγάνδας, μαζικής εξόρμησης στους χώρους δουλειάς, οργανώνοντας μορφές όπως είναι οι εκδηλώσεις, όπως είναι οι συσκέψεις, με επίκεντρο πάντα το χώρο δουλειάς και με στόχο κόσμος να οργανώνεται, να μαζικοποιούνται τα συνδικάτα, να συγκροτούνται επιτροπές αγώνα, μέρος στο μέρος σε κάθε χώρο δουλειάς. Αυτός είναι στόχος, ήταν και είναι και παραμένει και μπροστά στην Πρωτομαγιά και μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Στις πύλες του ατμοελεκτρικού σταθμού Καρδιάς Κοζάνης βρέθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης μέλη εργατικών σωματείων και φορέων που συμμετέχουν στο συντονιστικό Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στην απολιγνητοποίηση. Η κινητοποίησή τους έγινε ενάντια στο κλείσμα του ΑΕΣ και του ορυχείου Καρδιάς.
Η σημερινή συμβολική κινητοποίηση των εργατικών σωματείων και φορέων Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στην απολιγνητοποίηση, επιλέξαμε να έρθουμε στην είσοδο του ΑΗΣ Καρδιάς, που τις αμέσως επόμενες μέρες θα σταματήσει οριστικά η λειτουργία της. Είναι ένας σταθμός, όπως και τα ορυχεία που συνδέονται μαζί του, τα οποία έχουν χτιστεί με το αίμα και τον υδρότα του ελληνικού λαού και που σήμερα έρχονται να τα κλείσουν, όχι απλά με βίαιο τρόπο, όπως λένε, για βίαιη απολιγνητοποίηση, αλλά εντελώς αδικαιολόγητα, με την έννοια ότι ο λιγνίτης σήμερα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, γιατί σήμερα υπάρχουν όλα τα μέσα εκείνα τα επιστημονικά που μπορούν να λειτουργεί με πολύ λιγότερη ρήπανση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Όμως επιλέγουν μετά την καταστροφή της περιοχής να καταστρέψουν και τη γύρω, τα βουνά, τις πλαγιές, φέρνοντας ΑΠΕ, φέρνοντας ανεμογεννήτριες, συνολικότερα τις ΑΠΕ, οι οποίες εκεί που οδηγούν είναι στο να αυξηθεί πολύ περισσότερο η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και να είναι αβάσταχτη και η ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η θέρμανση για το λαό της περιοχής. Κινητοποίηση έξω από τη δεύτερη γενομική περιφέρεια πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης σωματεία και μαζικοί φορείς της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά, απαιτώντας την άμεση ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τα κέντρα υγείας κάνατε να μοιάζουν ρημαδιό. Δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Τα υγεία κάνατε να μοιάζουν ρημαδιό. Δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις. Κάθε τώρα μαζικές προβλέψεις. Εργατικά κέντρα Πειραιά και τα σωματεία μέλη του εδώ και ένα χρόνο συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μαζί με άλλους φορείς του Πειραιά, αναδεικνύοντας την τραγική κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης, αναδεικνύοντας την άμεση ανάγκη για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, την ανάγκη για άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας χωρίς αποζημίωση, την ανάγκη να παρθούν μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, να μην μετρήσουμε κι άλλους νεκρούς εργάτες. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, οργανώνουμε τη δράση μας ακόμα πιο δυναμικά, ακόμα πιο καλά, πιο μαζικά, διεκδικώντας δραστικά μέτρα προστασίας υγείας και στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές μας και οργανώνουμε με όλες μας τις δυνάμεις την απεργιακή κινητοποίηση Πρωτομαγιά. Μαχητική κινητοποίηση στις γειτονιές του Ευόσμου και του Κορδελιού πραγματοποίησε η Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων και Φορέων ενάντια στη δυσοσμία και ρήπανση από τα ελληνικά πετρέλαια, ενώ συνεχίζει τον αγώνα της μεθαύριο Τετάρτη 21 Απριλίου με αυτοκινητοποπή που θα ξεκινήσει από το παλιό Δημαρχείο του Κορδελιού και θα κατευθυνθεί στα ελληνικά πετρέλαια. Είσαμε το προηγούμενο διάστημα στις γειτονιές μας, αλλά και η κινητοποίηση των μαζικών φορέων της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ανέδειξαν το πρόβλημα της ρήπανσης και της δυσοσμίας από τα ΕΛΠΕ. Το έκαναν γνωστό στις περιοχές μας και σε περισσότερο κόσμο και στάθηκαν εμπόδιο στην καλλιέργεια της αναμονής και του εκφυσικασμού που προσπαθούν να περάσουν η κυβέρνηση και η τοπική διοίκηση. Η κατάσταση που ζούμε σήμερα δεν είναι καινούρια. Όλοι και κυρίως οι παλιοί κάτοικοι της περιοχής έχουν να μιλήσουν για μια χρόνια κατάσταση που όλο και επιδεινώνεται και δεν πρέπει να πέφτουν από τα σύννεφα όλοι αυτοί που μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και επιβεβαιώθηκε ποιος είναι ο κύριος Στέκης, δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Με συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία στη Βουλή, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές απέτυσαν μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης για τα σχολεία την περασμένη Τετάρτη. Κινητοποίηση έγιναν ακόμα σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα. Ούτε πράσινο! Ιδέα! Γέλα! Έχει πανικό! Ούτε σε πουλέτε!
ιδανικά, ούτε σε πουλιέται, ούτε προστινά. Δώσα ποιο σύστημα σας, σαν ποια κυβερνία. Εμείς ονειρευόμαστε μια άλλη κοινωνία. Αγωνιστική μουσική διαμαρτύρια οργάνωσε το πρωί του Σαββάτου σωματεία και φορείς της Νέας Ιωνίας Αττικής, οργώνοντας συνοικίες της πόλης και καλώντας σε αντίσταση και πάλι για την υπεράσπιση της ζωής και της υγείας του λαού. Συνεχίζουμε! Ένα χρόνο τώρα η πανδημία συνεχίζει και καλπάζει χωρίς φρένο. Η κυβέρνηση οδηγείται σε αλλεπάλληλες παλινοδίες, με αλλοερούμενες οδηγίες, με συνεχή άνοιξε-κλείσε, με lockdown πάνω στο lockdown, με τραγικά αποτελέσματα στη ζωή και την υγεία, στη μόρφωση και στα δικαιώματά μας. Έχουν κλείσει πάρκα, χώροι άθλησης, πολιτισμού, κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε με μέτρα ασφαλείας να ανακουφίσει λαό και νεολαία από τη δύσκολη καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή η καταστολή συνοδεύει την αντιλαϊκή πολιτική των αντισυνδικαλιστικών νόμων, της απαγόρευσης των διαδηλώσεων, των απολύσεων και της απλήρωτης εργασίας. Νέο μεγάλο συλλαλητήριο πραγματοποίησαν την Πέμπτη φοιτητική σύλλογη της Αθήνας, διεκδικώντας να ανοίξουν τις σχολές τους με όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας, αλλά και να μην εφαρμοστεί ο παράδεκτος νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, που εντείνει την καταστολή και φέρει μια σειρά από αντιδραστικές ρυθμίσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συλλαλητήριο των Φοιτητικών Συλλόγων και στη Θεσσαλονίκη. Οι φοιτητές πορεύτηκαν αρχικά από το άγαλμα Βενιζέλου προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ το συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συντονισμού των Φοιτητικών Συλλόγων για να καθοριστούν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα. Διαμαρτύρια πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης έξω από το Υπουργείο Παιδείας, ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής και η Επιτροπή Αγώνας Σπουδαστών στις Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ Αττικής. Διαμαρτυρόμενοι για την υποβάθμιση των πτυχίων των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ, αλλά και συνολικά για τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές των Δημοσίων ΙΕΚ με τις σχολές τους να παραμένουν κλειστές. Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι σπουδαστές των ΔΙΕΚ και των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ κινητοποιούμαστε ενάντια στον νόμο της κυβέρνησης. Υποβαθμίζει παραπάνω το πτυχίο από το επίπεδο 4 στο επίπεδο 3. Και μάλιστα μετά από εξετάσεις πιστοποίησης των ΕΟΠΕΠ, δημιουργώντας πολύ χειρότερους όρους σπουδών και δουλειάς. Ο νόμος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν ήρθε για να αναβαθμίσει τις σπουδές μας, όπως έλεγε η κυβέρνηση, αλλά για να υποβαθμίσει τη ζωή και το μέλλον μας. Μάλιστα, η κυβέρνηση όχι μόνο ψήφισε αυτόν τον νόμο μέσα στις συνθήκες που οι σχολές μας δεν είναι κλειστές. Είναι κλειστές, αλλά κάνει και ό,τι δεν
ακούει όλο αυτό το διάστημα τα δίκαια αιτήματά μας για να καταργηθεί ο νόμος υποβάθμισης των σχολών μας. Αλλά και για να ανοίξουν οι σχολές εδώ και τώρα με όλα τα μέτρα προστασίας για την πραγματοποίηση των μαθημάτων, των εργαστηρίων, της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης όλων όσων είναι απαραίτητα για να μάθουμε την ειδικότητά μας και να ανταπεξέλθουμε στην εργασία μας. Φίλες και φίλοι, αυτά τα κυριότερα γεγονότα της εβδομάδας μας πέρασε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το δελτίο εργατικών ειδήσεων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Γεια σας.